των πολιτών για τα στοιχεία εξάπλωσης του κορονοϊού. Καλησπέρα σας. Έχω μπροστά μου τα σημερινά δεδομένα για τα νέα περιστατικά COVID-19. Τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 19 από σύνολο 718 εργαστηριακών διαγνώσεων. Συγκεκριμένα πρόκειται για 9 άτομα που εντοπίστηκαν μέσω εχνηλάτησης των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων περιστατικών και 10 άτομα των οποίων το ιστερικό διερευνάται. Με βάση και τα σημερινά δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των θετικών κρουσμάτων ανήρθε στα 465, περιλαμβανομένων και των 10 που εντοπίστηκαν στις βρετανικές βάσεις. Στα σημερινά 19 κρούσματα, τα 7 εντοπίστηκαν σε 2 ιδιωτικά νοσηλευτήρια σε Λευκοσία και Λάρνακα. Σε σχέση με τα 6 περιστατικά που δηλώθηκαν τις προηγούμενες μέρες ως υποδιερεύνηση, βρέθηκε σύνδεση για όλα με ήδη επιβεβαιωμένα κρούσματα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι τα 465 περιστατικά COVID-19 εντοπίστηκαν μετά τη διεκπαιρέωση συνολικά 11.664 εργαστηριακών αναλύσεων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γεννητικής Κύπρου και το Μικροβιολογικό Τμήμα των Νοσηλευτηρίων του ΟΚΙΠΗ και από ιδιωτικά εργαστήρια. Τα 323 από τα 465 προέρχονται από επαφές, άρα οι λοιμώξεις είναι από την Κύπρο. Θέλω να σημειώσω ότι 45 από το άτομα που διαγνώστηκαν θετικά με τον ιό και νοσηλεύτηκαν έχουν αποθεραπευτεί. Σε ό,τι αφορά τη δειγματοληψία της Αραδίππου, τις προηγούμενες μέρες ανακοινώσαμε 4 θετικά κρούσματα σε σύνολο 216 εργαστηριακών διαγνώσεων. Σήμερα διεκπεραιώθηκαν 292 εργαστηριακές διαγνώσεις, εκ των οποίων διαγνώστηκαν 2 θετικά. Συνολικά στην Αραδίππου διεκπεραιώθηκαν μέχρι σήμερα 508 δείγματα με 6 θετικά κρούσματα. Στην Πάφο, οι προγραμματισμένες δειγματοληψίες ολοκληρώνονται αύριο. Μέχρι στιγμής διεκπεραιώθηκαν 96 εργαστηριακές εξετάσεις και εντοπίστηκε ένα θετικό. Τα σημερινά στοιχεία συντηρούν την ενθαρρυντική εκτίμηση που διατυπώσαμε και χθες ότι τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζουμε είναι αποτελεσματικά. Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων συμβαδίζει με την πτωτική πορεία των τελευταίων ημερών. Ο χαμηλός αριθμός των κρουσμάτων στην περιοχή Αραδίππου μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα και στην Πάφο, τότε θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Εκ μέρους της επιστημονικής ομάδας, απευθύνω και σήμερα θερμές ευχαριστίες προς όλους τους πολίτες για την υπομονή και τη συνεργασία. Σας παρακαλούμε να συνεχίσετε με την ίδια προσήλωση, γιατί βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση και δεν έχουμε το περιθώριο λάθος. Είναι κρίμα να καταστρέψουμε ό,τι με κόπο χτίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Δόκτωρ Μάριος Λοΐζου, επιστημονικός διευθυντής της Διεύθυνσης Λευκοσίας στο ΚΙΠΗ, θα μας ενημερώσει για τα υπόλοιπα δεδομένα. Καλησπέρα σας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 3 το απόγευμα, στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου, το Νοσοκομείο Αναφοράς, νοσηλεύονται 29 άτομα, 5 εκ των οποίων νοσηλεύονται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Δόθηκαν επίσης 8 εξιτήρια, από τα οποία τα 6 μεταφέρθηκαν στο κέντρο αποκατάστασης. Συνολικά, 11 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένα, 2 στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και 9 άτομα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας. Η κατάσταση όλων αυτών των ασθενών μέχρι τη στιγμή αυτή είναι σταθερή αλλά κρίσιμη. Συνολικά, επίσης, σε Θάλαμο, σε όλα τα νοσηλευτήρια νοσηλεύονται 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού σε σταθερή και καλή κατάσταση. Καθώς τα κρούσματα αυξάνονται παγκόσμια, φτάνοντας το 1.300.000 και οι θάνατοι τις 700.000, η πανδημία δημιουργεί πιεστικές συνθήκες για έγκαιρη πληροφόρηση και ανακάλυψη. Σε όλο τον κόσμο βρίσκονται σε εξέλιξη πολλαπλές έρευνες και πρωτόκολλα για νέο εμβόλιο και στοχευμένες θεραπείες έναντι της νόσου COVID-19. Το πρωτόκολλο θεραπείας που εφαρμόζεται στην Κύπρο έχει προταθεί από τη Συμβουλευτική Επιτροπή
και στηρίζεται κυρίως στην εμπειρία της Κίνας, αλλά και τη συνεχώς αυξανόμενη αντίστοιχη της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Επιτρέψτε μου σήμερα να πω λίγα περισσότερα. Σε ασυμπτωματικά άτομα ή σε ήπια νόση, αυτή τη στιγμή δεν προτείνεται αγωγή παρά μόνο παρακολούθηση. Σε άτομα με ήπια προς μέτρια νόσο συνιστάται έναρξη αζιθρομικίνης με ή χωρίς υδρόξυχλωροκίνη. Σε μέτρια προς σοβαρή νόσο συνιστάται προσθήκη των αντιρετροϊκών φαρμάκων λοπιναβίρη-ριτοναβίρη. Σε βαριά νόσο τέλος συνιστάται προσθήκη ρεμδεσιβίρης ή τοσιλιζουμάμπης αναλόγως των ενδείξεων. Επιπλέον φάρμακα όπως το αντιϊκό φαβιπιραβίρη, το αβικάνια, το οποίο έχουν τεθεί πάρα πολλές φορές ερωτήσεις, βρίσκονται σε στάδιο κλινικών μελετών και η χορήγησή τους προϋποθέτει την ένταξη του ασθενούς στην εκάστοτε κλινική μελέτη. Σύμφωνα με την τρέχουσα διεθνή βιβλιογραφία, δεν συνιστάται χορήγηση αντιϊκών φαρμάκων ως προφύλαξη. Παρόλα αυτά, έχουν ήδη αρχίσει και σε αυτόν τον τομέα κλινικές μελέτες χρησιμοποιώντας φάρμακα όπως η χλωροκίνη και η κολχικίνη. Τα πιο ευρέως γενικά φάρμακα χρησιμοποιούμενα αυτή τη στιγμή είναι η χλωροκίνη και η υδρόξυχλωροκίνη. Οι οδηγίες αυτές μπορεί να αλλάξουν αναλόγως των αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών που βρίσκονται σε εξέλιξη, των μελετών βασικής έρευνας και τον συνεχή εμπλουτισμό της διεθνής βιβλιογραφίας, καθώς η πανδημία εξελίσσεται παγκόσμια. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι μέχρι και τώρα δεν υπάρχει αποδεδειγμένα αποτελεσματική θεραπεία για την νόσο COVID-19, ούτε επαρκή κλινικά δεδομένα για προτίμηση ενός εναντί άλλου φαρμάκου. Επομένως, κυρίως γραμμή άμυνά μας παραμένει η πρόληψη και ο επαρκής χρόνος για προετοιμασία. Ευχαριστώ. Πρωτού σας καληνυχτήσουμε, να αναφέρω ότι στα σημερινά θετικά αποτελέσματα περιλαμβάνεται και ένα βρέφος από το Μακάριο Νοσοκομείο. Περισσότερα για το θέμα θα σας ενημερώσει στη συνέχεια με ανακοίνωση ο ΚΙΠΗ και μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε και με τον Δόκτωρα Αβραμιλία για την κλινική του κατάσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με το